μέτρο ύψος με 3 μέτρα πλάτος. Ναι. Στη βάση τους έχουν φυτευτεί καλοπιστικά ωραία φυτά. Και η τελευταία ζαντινιέρα φτάνει λίγο πριν τη διασταύρωση με την Οδό Αμερικής. Αυτά δεν είναι το καρπενήσι πάντως, σαν κάτι άλλα δέντρα που είχαν έρθει στο παρελθόν, έτσι, με καμία περίπτωση. Δεν είναι καρπενησιώτικοι αυτοί οι Φοίνικες. Ναι, στα νησιά μας δεν έχουμε τέτοια πράγματα εδώ. Δεν ξέρω αν είναι το καρπενήσι της Τζαμάικας. Έχει δώσει. Αλλά δεν είναι σίγουρα... Ναι, εγώ νομίζω ότι πρέπει να... Ναι, σε ακούμε. Πρέπει να εισηγηθούμε, Νίκο και Μπάγια, στον κύριο Δήμαρχο, ναι, να φέρει και άμμο, να φέρει και ώρες, να ολοκληρωθεί το σκηνικό της εξωτερικής άδειας. Να δώσουμε μία νότα. Ο καλός μας συνάδελφος, ο Δημήτρης Μαζνιάτης, μας ενημέρωσε ότι αυτοί οι Φοίνικες λέγονται Ουασιγκτόνια. Ουασιγκτόνια. Έτσι διάβασα και εγώ. Πάντως θα σας πω κάτι, παιδιά. Ευχαριστούμε, Νέτη. Ευχαριστούμε, Νέτη. Ναι, Δημήτρη. Θα σας πω κάτι. Θυμάμαι ποια ταινία, το Goodbye Lenin ήταν, κύριε Υπουργέ. Θα ξυπνήσει κανένα σήμερα το πρωί ξαφνικά στην Αθήνα και θα νομίζω ότι είναι στο Μαϊάμι. Έτσι. Θα δει Φοίνικες στην Πανεπιστημίου. Θα βλέπει κάτω κορδέλες και μπουλντόζες, όχι του Βιετνάμ, του σκυλάδικου. Πάμε στο ελληνικό, Δημήτρη. Πάμε στο ελληνικό, Δημήτρη Μπάγια. Λοιπόν, Λεωνίδας Καπρεναράκος δίπλα στο Δημήτρη Λάπα, νοητά βέβαια, γιατί βρίσκονται και οι δύο στο ελληνικό και κάνουν ρεπορτάζ. Λεωνίδα. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από το ελληνικό. Είμαστε εν αναμονή της άφιξης του Πρωθυπουργού, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη. Έτσι, βλέπω, από περίπου σε λίγα λεπτά, μάλλον από λεπτό σε λεπτό, ήδη βέβαια 8 και 5, 8 και 10 ήρθαν εδώ οι κύριοι Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Παπαθανάσης, η κυρία Λίνα Μενδώνη, αλλά και ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας. Και βλέπουμε ότι όλα είναι έτοιμα για την άφιξη του Πρωθυπουργού. Αν κοιτάξουμε λιγάκι απέναντι, θα δούμε ότι στο κτίριο είναι ήδη υπάλληλοι της Λάμδα και βέβαια είναι και ο CEO, ο κύριος Αθανασίου, ο οποίος ήρθε περίπου πριν από 10 λεπτά. Ακούμε βέβαια όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουν πάρει εδώ στην παραλία εκεί με σφυρίχτες, τροχονόμοι, προκειμένου να γίνει εύκολα η μετάβαση του Πρωθυπουργού και αναμένεται να επιθεωρήσει τα πρώτα έργα, τις πρώτες κινήσεις στη Λάμδα και τα πρώτα γκρεμίσματα εδώ στο ελληνικό. Που ουσιαστικά όλοι μιλούν όχι μόνο για μια ιστορική ημέρα, αλλά και για μια ημέρα γεμάτη προσδοκίες. Τουλάχιστον αυτά ακούσαμε από τους δημάρχους εδώ του ελληνικού Αργυρούπολης, του παλαιού Φαλήρου, του Αλίμου και έχουν όλοι προσδοκίες τουλάχιστον στα επόμενα 3,5 έως και 5 χρόνια που θα ολοκληρωθούν τα γκρεμίσματα και αμέσως μετά θα μπουν τα θεμέλια για αυτή την τόσο μεγάλη, την τεράστια επένδυση, ίσως και τη μεγαλύτερη αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Βλέπουμε είναι λοιπόν εδώ πράγμα. Τώρα μία κινητοποίηση. Ναι. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία κινητοποίηση ακριβώς απέναντι. Ναι, το βλέπουμε και εμείς. Μόλις ήρθε ακριβώς. Ακριβώς βλέπουμε στη ζωντανή σύνδεση τον Πρωθυπουργό. Περιμένουμε τώρα. Ο χώρος που θα γίνει η εκδήλωση, Λεωνίδα, ποιος είναι ακριβώς? Είναι σκεπασμένος, έχουμε εικόνα, θα πάρουμε εικόνα από την ΕΡΤ, τι πρόβλεψη υπάρχει? Θα πάρουμε εικόνα από την ΕΡΤ, όλα τα κανάλια. Ναι. Υπάρχει ένα σημείο μέσα το οποίο επισκεφθήκαμε. Με μία τέντα μπορούμε να πούμε. Ακριβώς, βλέπουμε τώρα τον Πρωθυπουργό, θα κατέβει από το... Από το αυτοκίνητό του θα προχωρήσει όπως βλέπουμε μέσα και δεξιά θα φτάσει εκεί που βρίσκονται οι μπουλντόζες που άρχισαν να γκρεμίζουν κτίρια και αμέσως μετά δεξιά έχει δύο τέντες και έχει και κάποιες καρέκλες όπου θα κάτσουν οι προσκεκλημένοι. Εκεί λοιπόν είναι το μόνο σημείο το οποίο είναι το τελετουργικό, το τελετουργικό τι περιλαμβάνει? Το τελετουργικό, θα υπάρχουν κάποιες ομιλίες, κάποιες δηλώσεις. Θα μιλήσει και ο CEO της Ισλάμπα, ο κύριος Αθανασίου. Αλλά ναι, ουσιαστικά θα παρουσιάσουν ότι μετά από τόσα χρόνια και μετά από τόσα εμπόδια ξεκινούν επιτέλους αυτά τα έργα στα 62.500 στρέμματα και θα πούν και εκείνοι με τη σειρά τους τις προσδοκίες αυτού του έργου, το οποίο θα δώσει μια νέα πνοή και μια νέα ανάπτυξη και μην ξεχνάμε και τις χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες θα δημιουργηθούν. Δίνουν αναπνοή. Βλέπουμε λοιπόν τώρα τον Πρωθυπουργό. Βλέπουμε τον Πρωθυπουργό, έβαλε και το γυλαίκο, έβαλε και το γυλαίκο του εργοταξίου. Έβαλε το γυλαίκο αυτό το συγκεκριμένο εδώ της Λάμδα, το κίτρινο και βέβαια πρέπει οπωσδήποτε πριν μπει στο εργοτάξιο θα πρέπει να βάλει και το καπέλο αυτό το πλαστικό που βέβαια να ξέρετε ότι έχουμε προμηθευτεί όλοι μας να μπει, να γίνει το τελετουργικό. Βέβαια.
Βέβαια, θα πρέπει οπωσδήποτε να σε δούμε όμω, έτσι, όχι μόνο να μα το λε. Προ το τέλο. Και βέβαια, αφού δούμε. Αν θέλετε. Άμα θέλετε. Και να δώσετε και στο Λάπα, παρακαλώ, ένα αντίστοιχο. Να μου δώσει και το κράνος, να μου δώσει και το κράνος άμα είναι, να δείτε το συγκεκριμένο ποιο είναι αυτό το κράνος. Να δείτε τώρα μέσα στο γυλαίκο, δεν προλαβαίνω να το βάλω βέβαια στο κράνος. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, σιγά σιγά. Τον πρωθυπουργό δεν βλέπω να το φοράει και βλέπω ότι οι εργασίες εκεί συνεχίζονται. Βλέπω ανθρώπους πίσω να είναι βασμένοι πάνω στα σκαπτικά μηχανήματα, σε αυτά που τέλος πάντων είναι κατά για γκρέμισμα τέτοιου είδους εγκαταστάσεων. Η αλήθεια και είναι ότι βλέπουμε και μεγάλο αριθμό είναι εργαζομένων. Τεράστιος αριθμός εργαζομένων, αλλά ας δούμε λιγάκι και την εξέλιξη του έργου και μέσα σε μια 25ετία πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν. Λοιπόν, αυτό είναι το καπέλο όπως βλέπετε. Εδώ είναι το ειδικό ταμπελάκι που μας έχουν δώσει το καρτελάκι. Α, για, τώρα σε βλέπουν. Επιτέλους. Για τα μέτρα ασφαλείας, ορίστε. Τώρα βλέπουμε ότι εκεί συγκεντρώνεται κόσμος μέσα στο εργοτάξιο. Βέβαια, εννοείται ότι οι εργασίες λόγω του Πρωθυπουργού και των Υπουργών που παρευρίσκονται έχουν σταματήσει προς στιγμήν. Αλλά αμέσως μετά το τελετουργικό θα πιάσουν και πάλι δουλειά. Οι βουλντόζες έχουν πάρα πολύ δουλειά, καθώς μέσα στα επόμενα 3,5 χρόνια θα πρέπει όλος αυτός ο χώρος, όλα αυτά τα στρέμματα να έχουν ισοπεδωθεί και να μπουν τα τσιμέντα, να μπουν τα θεμέλια για το νέο έργο. Δημήτρη Λάπα, φόρεσε το κράνος, εσύ. Κοίταξε, από μένα μην περιμένεις όπως έκανε ο Λεωνίδας ο Καπερναράκος να φορέσω το κράνος. Λέω να μείνω ασκεπής, όπως θα λέγαμε. Ασκεπής. Προτιμώ να είμαι έτσι. Άλλωστε, ο Λεωνίδας είναι αυτός που θα μπει μέσα. Δεν θα μπω εγώ, αν κάποιος χρειαστεί να μπει. Να πούμε λοιπόν ότι σήμερα είναι μια μέρα σημαδιακή, αφού πέρασε από 40 κύματα για 8 χρόνια περίπου η συγκεκριμένη επένδυση με προσφυγές κατοίκων, φορέων, οποιοδήποτε μπορεί να βάλει το μυαλό κάποιου ανθρώπου κατά της συγκεκριμένης επένδυσης. Τελικά λύθηκαν τα προβλήματα, πήρε άδειες από την αρχαιολογία τις προβλεπόμενες και τελικά άρχισαν να πέφτουν τα πρώτα κτίρια. Είναι 900 συνολικά τα κτίρια τα οποία θα πρέπει να κατεδαφιστούν. Έχουν εκδοθεί άδειες για τα 400 πρώτα, ήδη τα 5 σχεδόν. Για τα 5 έχει ολοκληρωθεί η κατεδάφιση των συγκεκριμένων κτηρίων. Όπως είπαμε, μέσα στα επόμενα 3,5 χρόνια θα ολοκληρωθεί η κατεδάφιση 400-450 και θα έχει ολοκληρωθεί το 33% της ανάπλασης του παραλιακού μετόπου. Είναι ένα έργο το οποίο αναμένεται να δώσει ζωή στην περιοχή. Προβλέπονται, όπως έλεγε και ο Λεωνίδας ο Καπερναράκος, στα επόμενα χρόνια να δημιουργηθούν 12.000 θέσεις εργασίας κατά τη διάρκεια των εργασιών και συνολικά 75.000 θέσεις εργασίας. Τώρα αυτό είναι το ζητούμενο τώρα, ακριβώς. Θα έχουν ξεκινήσει. Από πώς θα έρθει η πλούτος, αυτό είναι το ερώτημα, Δημήτρη Λάπα. Πραγματικά μας έδωσε καλή πάσα. Ο πλούτος θα έρθει, Νίκο, από την επένδυση. Θυμάσαι πόσα χρόνια εμείς οι δύο τουλάχιστον, εσύ όταν έκανες οικονομικό ρεπορτάζ και εγώ είπε, δεν το συζητάγαμε το θέμα αυτό. Από 40 κύματα πέρασε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη Λάπα. Παίρνουμε σταθερά εικόνα και ρεπορτάζ από σένα. Η αλήθεια είναι, κύριε Φάμελ, έρχομαι πρώτα σε εσάς, γιατί βλέποντας τα κτίρια να γκρεμίζονται. Η αλήθεια είναι δεν βλέπουμε και κανένα κόψιο τέχνημα. Τόσο καιρό παλεύαμε με το ΚΑΣ και με διάφορα άλλα επί των ημερών σας, τα οποία πραγματικά αναρωτιόμαστε τι σπουδαίο είχαν όλα αυτά τα κτίρια, τα οποία μπουκολούσαν ένα έργο το οποίο θα μπορούσε να έχετε ωφεληθεί εσείς ως κυβέρνηση πρώτα απ' όλα και ο ελληνικός λαός κατ' επέκταση, πετυχαίνοντας μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης. Καταρχήν πρέπει να θέλετε να κάνετε λίγο αυτοκριτική. Δεν είναι κακό να το κάνετε. Θέλω να σας πω ότι οι υπηρεσίες δεν λειτουργούσαν τότε. Και υπήρχαν και διάφορες. Να κάνω λίγα και ένα λογοπαίγνιο. Βεβαίως. Ξέρετε αν έχει προσληφθεί τώρα κάποιος υπάλληλος για να λειτουργούν καλύτερα υπηρεσίες. Όχι, το ΚΑΣ τουλάχιστον έχει ξεπαγώνει, λειτουργεί κανονικά. Αυτό το ΚΑΣ που ξημεροβραδιαζόμασταν. Αυτά όλα που βλέπετε να γίνονται σήμερα στο ελληνικό που περάσει την προηγούμενη κυβέρνηση. Και να το ξεκαθαρίσουμε. Γιατί όμως στην προηγούμενη, όταν έγινε ο πρώτος νόμος, και μας παραδόθηκε εμάς, δεν είχαν ξεκαθαριστεί ούτε τα δασικά, ούτε τα αρχαιολογικά, ούτε τα πολεοδομικά. Έπρεπε να αλλάξουμε τον νόμο, γιατί και ο επενδυτής δεν θα μπορούσε να τελειώσει την επένδυση. Τα συμβόλαια δεν μπορούσε να τελειώσει. Να αλλάξουμε τη σύμβαση για να έχουμε το Μητροπολιτικό Πάρκο, την πρόσβαση στην παραλία. Τα αλλάξαμε όλα αυτά. Άρχισε να γίνεται τελικά ο πολεοδομικός σχεδιασμός και όταν ήρθε ο κύριος Γεωργιάδης και ο κύριος Μητσοτάκης, βρήκαν έτοιμες τις υπουργικές αποφάσεις για το πολεοδομικό σχέδιο. Το πρόβλημα ήταν ότι προσπάθησαν να φτιάξουν ένα παραμύθι ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κατά της επένδυσης, το οποίο το συνεχίζει με ο κύριος Κρέκας. Ωραία. Και εγώ δικαιούμαι να πούμε τη δικιά μου άποψη όμως. Και βγήκα λοιπόν και είπα στον κόσμο ότι εμείς σε μια εβδομάδα, το είπε ο κύριος Μητσοτάκης, θα τελειώσουμε. Έχει περάσει ένας χρόνος και στην ερώτησή μου που έκανε στον κύριο Κρέκα, αν πήραν προκαταβολή και αν έγινε μεταφορά των μετοχών, μας είπαν όχι. Θα το παρατηθεί ο κύριος. Ποια είναι η αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κάνει περίπου 1,5 χρόνο αντί για μια εβδομάδα. Αυτή είναι η αλήθεια.
η επένδυση στο τέλος του χρόνου θα ξεκαθαρίσει με τις προσφυγές, γιατί είναι γνωστά ότι όλα αυτά θα γινόντουσαν. Και η ουσία είναι ότι εμείς ανοίξαμε τον δρόμο για το Μητροπολιτικό Πάρκο, για την πρόσβαση στην παραλία, για τους δημόσιους χώρους και να λυθούν τα θέματα των Δήμων. Διότι εδώ η Νέα Δημοκρατία έχει έρθει και έχει κάνει ακόμα και δύο τροπολογίες για να αλλάξει την πράξη του νομοθετικού περιεχομένου και τους κοινόχρηστους χώρους. Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς στον κόσμο. Εγώ όμως θέλω να πω το εξής. Οι κατεδαφίσεις ποτέ δεν ήταν ανάπτυξη. Εδώ έχουμε βγάλει άδεια μόνο για 5 κατεδαφίσεις. Τι είναι ανάπτυξη? Ανάπτυξη είναι να ξεκινήσει το έργο, να πάρουμε την προκαταβολή ως Ελλάδα, να πάει πιθανά στο ΤΑΙΠΕΔ γιατί εκεί είναι ενταγμένο. Να κλείσουμε τα θέματα ιδιοκτησίας του ΤΑΙΠΕΔ, διότι τότε πράγματι θα έρθουμε να πούμε. Μία εβδομάδα, έλεγε ο κ. Μητσοτάκης, 1,5 χρόνο έκανε. Έτσι θα κρυθεί από τον ελληνικό λαό. Την πραγματικότητα θέλουμε μόνο. Τίποτε άλλο. Κύριε Σκρέκα, η αλήθεια είναι ότι πώς βλέπετε να προχωράει και πόσο γρήγορα μπορεί να προχωράει. Καταλαβαίνω ότι το θέλετε, αλλά υπάρχουν αντιστάσεις. Ποιοι αντιστέκονται και ποιοι αντιστέκονταν σε αυτό το έργο? Η πολιτική ομονοείται πλέον, αν καταλαβαίνω καλά. Δεν νομίζω ότι βοηθάνε οι μεσημερίες να πετύχουν το έργο. Αφού το θέλουν, τότε μπορούν να πούνε και να υποτίσουν αυτό το οποίο κάνει η σημερινή κυβέρνηση, δηλαδή να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. Κανένας δεν είπε ότι σε μία εβδομάδα μπορούμε να λύσουμε το θέμα των νομικών περιπτώσεων τα οποία παραλάβαμε. Γιατί είμαι αρκετά χιλιόμετρα μακριά σα. Ναι, κύριε Σκρέκα, σα ακούμε. Σα ακούω πάρα πολύ καθαρά εσά. Επιτρέψτε μου να πω την άποψη αυτό που θέλει ο κόσμο. 20 χρόνια μετά την πάυση λειτουργία του αεροδρομίου, στου Ολυμπιακού Αγώνε, ένα πρωθυπουργό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επισκέπτεται αυτή τη στιγμή το ελληνικό και βλέπουμε ότι έχουν μπει μπουλντόζες για να γίνουν σε παράλληλο χρόνο κάποιε εργασίε. Που σύμφωνα με αυτό που έλεγε ο Φάμελος, έπρεπε να περιμένουμε να λυθούν όλες οι νομικές περιπλοκές και μετά να ξεκινήσουμε κάτι το οποίο πρέπει να γίνει, που είναι οι κατεδαφίσεις. Και οι κατεδαφίσεις είναι μέρος του έργου. Αν δεν κατεδαφίσεις, δεν μπορούν να χτίσει τη θέση τους. Άρα, εδώ είναι πάρα πολύ απλό. Όλοι οι όμοροι Δήμοι θέλουν το έργο. Όλη η Αθήνα το έχει ανάγκη. Η εθνική οικονομία το χρειάζεται. Μιλάμε για ένα έργο. Η ενεργοποίηση συμφωνία τη μεταβίβαση, κύριε Σκρέκα, πότε θα γίνει για να πάρουμε την πρώτη δόση, την προκαταβολή, τα 300 εκατομμύρια ευρώ? Κυρία Μπάγια, ρωτάτε πράγματα. Θα σας πω. Θα γίνει το συντομότερο δυνατόν μέσα από τη δυνατότητα που έχει αυτή η κυβέρνηση να επιταχύνει τις διαδικασίες. Μην ξεχνάτε ότι πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτό το χώρο ήταν αυτοί οι οποίοι προσφεύγανε τα προηγούμενα χρόνια για να μην γίνει αυτή η επένδυση. Επαναλαμβάνω. Σας διακόπτω, κύριε Σκρέκα, να ακούσουμε λίγο τον Πρωθυπουργό, να πάρουμε λίγο ήχο και εικόνα, παρακαλώ. Θα χρειαστεί μπορεί και μια δεκαετία για την πλήρη του ανάπτυξη. Αλλά εν προκειμένου, κάθε μεγάλο ταξίδι, όπως λένε και οι Κινέζοι, ξεκινάει με ένα πρώτο βήμα. Και το πρώτο βήμα γίνεται σήμερα. Και βέβαια για να φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε το πρώτο βήμα, να μπορέσει να γίνει η μεταβίβαση των μετοχών, ο επενδυτής να κινητοποιήσει εκατοντάδες εκατομμύρια κεφάλαια σε πρώτη φάση και 8 δισεκατομμύρια στην πλήρη του ανάπτυξη, έπρεπε να φτάσουμε στο σημείο να αντιμετωπίσουμε όλες τις παθογένειες του παρελθόντος. Σήμερα λοιπόν τραβάμε μια γραμμή με το χθες και ξεκινάμε ένα πιο ελπιδοφόρο μέλλον. Αρρωγή και πάντα. Μαζί για να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες που αναπόφευκτα θα προκύψουν σε ένα τέτοιο μεγάλο έργο. Να ξαναβρισκόμαστε εδώ πέρα, να επιτηρούμε την πρόοδό του, να βλέπουμε αυτά τα εγκαταλειμμένα κτίρια να μετατρέπονται σε κυψέλες δημιουργικής εργασίας. Θέσεις εργασίας που τόσο σημαντικές είναι, ειδικά τώρα που η χώρα πλήττεται, όπως και όλος ο κόσμος, από την κρίση του κορονοϊού. Είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό ότι σε ένα περιβάλλον οικονομικής δυστοκίας. Η πιο εμβληματική επένδυση στη χώρα, το ελληνικό, ξεκινάει σήμερα να γίνει πραγματικότητα. Και πάλι ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές του έργου. Ευχαριστούμε πολύ. Αν θέλετε μπορούμε να... Θα έρθετε εσείς ή πάμε... Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό. Αναφέρθηκε σε αυτό που αναφέρθηκε νωρίτερα και το ερώτημα του κυρίου Φάμελου σε ό,τι αφορά το τίμημα και την...